Απεσιόδοξο συνεπιέ αμφισβήτηση τη βάση λύση από την τουρκική πλευρά χαρακτήρισε το σκηνικό πριν από την επικείμενη πενταμερή στη Γενέβη ο Γενικό Γραμματέα του ΑΓΕΛ. Ο κύριο Κυπριανού, ο οποίο μιλούσε από το πολιτιστικό κέντρο Δήμο Αμοχώστου στην Τερίνια, αναφέρθηκε τόσο στην αιμονή τη Τουρκία και στην Τατάρ για λύση δύο κρατών, όσο και στην αυξανόμενη επιθυμητικότητα τη κατοχή δύναμη σε ΑΟ και Βαρόση. Κύριο Αναστασιάδη, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν αρκεί πλέον να ισχυρίζεται ότι θέλει να συνεχίσει τι συνομιλίε από εκεί που εμείναμε στο Κράνες Μοντανά. Δυστυχώς, τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα για μας. Έχουν παρέλθει από τότε σχεδόν 4 χρόνια, με συνεχή επιδείνωση της κατάστασης. Αυτό δεν το λέμε για να προτείνουμε να προβούμε σε περαιτέρω υποχωρήσεις, όπως κάποιοι υπενίσσονται. Αντιθέτως, επιμένουμε στις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Στο σημείο αυτό, αφού κατηγόρησε εκ νέου τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι με παλιδρομήσεις και λανθασμένους χειρισμούς σε Μον Πελεράν και Κρα Μοντανά συνέδεινε αρχικά στην απενοχοποίηση της Τουρκίας και ακολούθως δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Αντώνη Κουτέρες για μετατροπή του πλαισίου του σε στρατηγική συναντήληψη, κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί έμπρακτα το κεκτημένο των συνομιλιών και την πολιτική ισότητα και να καταθέσει προτάσεις στο θέμα των υδροανθράκων που θα καθησυχάζουν τις ανησυχίες Τουρκοκυπρίων και Τουρκίας. Αν ο πρόεδρος πάει στην άτυπη πενταμερή, εμμένοντας τις σημερινές του τοποθετήσεις που δημιουργούν την ισχυρή εντύπωση ότι απορρίπτουν την πολιτική ισότητα, τότε θα οδηγηθούμε πιθανώς σε νέο ναυάγιο, δυστυχώς με συνυπευθυνότητα και του ιδίου. Άμεση πλην όμως σε ήπιους τόνους ήταν η απάντηση του Προεδρικού με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει με την ανάγκη για μέγιστη δυνατή ενότητα προς αντιμετώπιση της τουρκικής αδιαλαξίας, αλλά και να ξεκαθαρίζει πως η διάσκεψη στο Κρα Μοντανά οδηγήθηκε σε αδιέξοδο συνεπία της αιμονής της Τουρκίας στη διατήρηση των επεμβατικών και εγκυητικών δικαιωμάτων στην Κύπρο, στη δημιουργία στρατιωτικής βάσης για μόνιμη στάθμευση τουρκικών στρατευμάτων, αλλά και στη μία θετική ψήφο των Κυπριών επί όλων των αποφάσεων σε όλους τους θεσμούς της Ομόσπονδης Κύπρου. Σε αντίθεση με όσα η τουρκική πλευρά έπραξε στο τραπέζι των συνομιλιών αναφορικά με το πλαίσιο των 6 σημείων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε προτάσεις επί όλων των σημείων, οι οποίες χαιρετίστηκαν τότε από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, χωρίς ποτέ ωστόσο η τουρκική πλευρά είτε να τις συζητήσει είτε να απαντήσει επ' αυτών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπλήρωσε έχει καταστήσει σαφές ότι στην επικείμενη διάσκεψη θα εργαστεί με αποφασιστικότητα και πραγματική πολιτική βούληση, έτσι ώστε να αναχαιριστεί η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς για αλλαγή της βάσης λύσης, προκειμένου οι συνομιλίες να επαναρχίσουν από εκεί που έμεινα στο Κρα Μοντανά στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, των αποφάσεων και ψηφισμάτων Συμβουλίου Ασφαλείας, των Συμφωνιών Κορυφής και των Αρχών και Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.